Φεστιβάλ Κανών και είσαι εδώ για ακόμα μια χρονιά. Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάω και στην Κύπρο επίσης, που είναι η μισή μου γενέτειρα κατά κάποιο τρόπο, γιατί η μητέρα μου είναι Κύπρια. Πού είναι? Είναι από την Πάφο. Α, είσαι παφίτισσα. Ναι, η μητέρα μου είναι και εγώ η μισή. Είσαι, και εγώ μισός είμαι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Φεστιβάλ Κανών είναι μια υπέροχη εμπειρία κάθε χρόνο. Εγώ πηγαίνω σε φεστιβάλ γιατί αγαπώ το σινεμά. Είμαι εδώ για να δω ταινίες, φορές αμύρω, όπως τις περισσότερες φορές, γιατί τους αγαπώ και με αγαπάνε πολύ. Υπέρλαμπροι. Αυτό, ναι, απλή, όπως ήθιστε. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα αυτής της γιορτής. Ναι, για μένα αυτό είναι το σινεμά, αυτό είναι τα φεστιβάλ, αυτό είναι οι πρεμιέρες, είναι μια γιορτή και χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω. Και δεν ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή, όπως και σε κάθε ηθοποιό, κάποια στιγμή να έρθω κι εγώ και να συμμετέχω και σε μια ταινία. Να σε δούμε. Έχουμε ξεκινήσει και σε ταινίες και στο Netflix υπάρχουν πολλές ελληνικές παραγωγές. Τα σχέδιά σου κάποια επαγγελματικά? Έχω δύο ελληνικές ταινίες οι οποίες θα βγουν στο Netflix τον επόμενο μήνα, αλλά δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, οπότε δεν θα το ανακοινώσω. Κρατάμε το Mysterious. Είναι ωραίο γενικά η δουλειά μας να βγαίνει και σε διεθνείς πλατφόρμες. Κάνουμε μια ενότητα στην εκπομπή. Βεβαίως. Της Χριστιανάς. Φαγιάς τι Χριστιανά. Ψάχνει ο κόσμος, ναι, στην Google για την Τόνια Σωτηροπούλου. Ξέρεις, εμείς σας ρωτάμε, αλλά ο κόσμος τι ζητάει για εσάς? Θα μου απαντήσεις εσύ, γιατί εγώ δεν έχω γκουγκλάρει τον εαυτό μου. Δεν είμαι, έχω γκουγκλάρει εγώ και θα μου απαντήσεις εσύ. Οκ, ωραία. Χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν αυτές τις ερωτήσεις. Κόσμος της πόλης και του χωριού. Από τον Γκούλη τον οδοντίατρο, τον Μάρκο τον πυροσβέστη, τον Μπάμπο τον αγρότη, τον Γιώργο τον αστυνομικό, τον Άντρο τον δικηγόρο, τη Ρέα την γραμματέα, κολυμβητές, γίνοι, εξωγίνοι, πιστοί και άπιστοι. Τι γκουγκλάρει όμως ο κόσμος για την Τόνια Σωτηροπούλου? Τόνια Σωτηροπούλου, καταγωγή. Έχω μια τέλεια καταγωγή. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Εδώ είναι και θαυμαστές, τι βλέπεις. Πολύ, πολύ. Παντού, παιδιά, δεν μπορώ να ησυχάσω. Τι να την κάνουμε. Αφήστε με ήσυχη, επιτέλους. Έχω καταπληκτική καταγωγή. Είμαι από τον Πύργο και την Κύπρο. Ευχαριστώ. Στον Τυριοπούλου Μαραβέγιας. Ναι, έχω παντρευτεί. Είναι ο σύζυγός μου. Σε περίπτωση που άμα το ψάχνετε, δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο. Ναι. Από κάτω γράφει και έγκυος. Αναζητούν. Εντάξει, κλασικά. Είναι η ελληνική παθογένεια. Οπότε ναι, θα γίνει κάποιος. Άμα παντρευτείς, πρέπει να παντρευτείς. Και μετά, άμα παντρευτείς, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις παιδί. Και είναι και εδώ να πω, να το καρφώσω. Ναι, βέβαια είναι εδώ. Είμαστε μαζί 5,5 χρόνια. Το θυμάσαι σίγουρα? Ναι. Γιατί ο Κωστής το θυμάται, να σας πω. Ναι, κι εγώ. Επόμενη αναζήτηση είναι ύψος κιλά. Είμαι 1,70. Κιλά δεν πολύ μετριέμαι. Το βλέπω αν μου μπαίνει, κάντε μου μπαίνει και έτσι καταλαβαίνω αν πρέπει λίγο να κρατηθώ ή αν είμαι οκ. Okay. Πρέπει να είμαι 60, 62, ναι, δεν είμαι και λίγα. Τόνια Σωτηροπούλου, τηλεόραση. Τηλεόραση αγαπώ ίσως πολύ. Ίσως και η εκπομπή μπορεί να σε... Ποτέ, για κανένα λόγο, ας το κάνει κάποιος άλλος. Για τον Αλέξη. Όχι, παρακαλώ, σε καμία περίπτωση. Εσύ σωστά. Και λένε και Instagram από κάτω. Instagram. Σε φλερτάρουν στα social? Όχι. Γιατί, πώς, και εγώ δεν θα σε φλερτάρω στα social. Ούτε εγώ θα με φλερτάρα. Και γενικά. Όχι, γενικά. Μόλις πέρασε ένας Γάλλος και λέγανε wow και πήγαινε... Εννοώ ότι, οκ, ξέρεις, who cares. Αυτά. Αυτά. Περιμένουμε στην Κύπρο και στο στούντιο. Βεβαίως θα έρθω στο στούντιο και θα έρθω και στην Κύπρο. Άμα έρθω στην Κύπρο, δεν θα έρθω στο στούντιο. Με κάτι κυπριακό να φύγουμε. Αχ, πες το εσύ, δεν μπορώ. Ένα φιλούθια. Θα ήθελα να μην με εκθέσεις. Ευχαριστώ. Φιλούθια, φυλάκια. Φυλάκια, γεια σας.